μέρους της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ εκφράζουμε θερμό αγωνιστικό ταξικό χαιρετισμό στις εργασίες του 25ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας σας. Είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσεις του Συνεδρίου σας θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη της δράσης της Ομοσπονδίας που έχει στο επίκεντρο της την πάλη για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων σε μια ταξική και συνεπή πορεία αναμέτρησης με τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό εργαλείο για την ανασύνταξη του κινήματος στον κλάδο των κατασκευών και γενικότερα στο ίδιο του ταξικού εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, του ίδιου του ΠΑΜΕ, όπου η Ομοσπονδία Οικοδόμων αποτελεί ιδρυτικό μέρος και βασικό της στήριγμα εδώ και 20 χρόνια. Η πείρα από τη δράση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων όλη την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης αλλά και στις σύγχρονες συνθήκες όπου η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να κοροϊδέψει την εργατική τάξη για το χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι πολύτιμη. Μπορεί και πρέπει να τροφοδοτήσει την πείρα και τη δράση και άλλων εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και τα ταξικά συνδικάτα μέλη της μπήκαν μπροστά στην οργάνωση της πάλης του κλάδου για κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, για κάθε διεκδίκηση. Στήριξαν όλες τις μεγάλες πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ για την κοινωνική ασφάλιση, για την απεράσπιση του απεργιακού δικαιώματος, για τις συλλογικές συμβάσεις ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Δεν πήρατε ένα σφουγγάρι για να σβήσετε όσα έχασαν οι εργάτες στην περίοδο της κρίσης. Δεν είπατε περασμένα ξεχασμένα. Δεν υποτακτήκατε στη λογική του μικρότερου κακού. Δεν βολευτήκατε στη λογική της ανάθεσης και του κοινωνικού εταιρισμού. Η Ομοσπονδία και τα ταξικά συνδικάτα δεν παραμυθιάστηκαν από τα αριστερά συνθήματα μιας κυβέρνησης που εφάρμοσε το σύνολο της αντεργατικής πολιτικής που κληρονόμησε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και μάλιστα το εμπλούτησε ακόμα περισσότερο με νόμους που τσακίζουν κατακτήσεις και δικαιώματα. Συνάδελφοι, αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται συνολικά για τους εργαζόμενους στην οικοδομή και συνολικότερα στον κλάδο των κατασκευών είναι πάνω κάτω η γενική κατάσταση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα. Γι' αυτό αποτελεί πιο επίκαιρο στόχο από ποτέ ο στόχος που έχει βάλει το ΠΑΜΕ για την ισχυροποίηση του ταξικού εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, για την ανασύνταξη του κινήματος και τη μαζικοποίηση των συνδικάτων, για τη μαζική συμμετοχή των εργατών στην οργάνωση της πάλης μέσα από μαζικές διαδικασίες, συλλογικές, δημοκρατικές, για όσα έχουν πραγματικά ανάγκη οι εργαζόμενοι για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Για να μην στριμωχτούν οι εργαζόμενοι στα νέα ψεύτικα διλήμματα του ΣΥΡΙΖΑ, να μην εκλογιστούν στις μιλόμετρες του δικομματισμού της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, να μην θυσιαστούν στο βωμό της γεωστρατηγικής αναβάθμισης και της βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας στους αμερικανοτοϊκούς σχεδιασμούς. Ειδικά την τελευταία περίοδο όπου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται ο καλύτερος υπηρέτης των συμφερόντων του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή ενάντια συνολικά στον εθνικισμό και τον φασισμό. Το ΠΑΜΕ συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και δράσης και είναι η αφιερωμένη ύπαρξή του σε τούτο το σκοπό. Έχουμε δοκιμαστεί αρκετά αυτά τα χρόνια μέσα σε μια πορεία σύνθετη σε πολλές φάσεις ανάπτυξης και κρίσης του καπιταλισμού. Δουλέψαμε με μοναδικό κριτήριο την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Είχαμε τη δική μας συμβολή στην ενίσχυση της κοινής δράσης με συλλόγους και μαζικούς φορείς αγροτών, από το απασχολούμενο της πόλης, γυναικών, φοιτητών και μαθητών. Γνωρίζουμε καλά ότι κανείς δεν μπορεί μόνος. Δουλεύουμε δραστήρια για την οργάνωση και την ισχυροποίηση μιας πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας, η οποία θα αναμετρηθεί με το σύνολο της κυρίαρχης πολιτικής, με τη στρατηγική και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Με την αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κυβερνήσεων και των υπεραλιστικών ενώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτός ο δρόμος των θυσιών για την κερδοφορία των μονοπωλίων, ο δρόμος της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, του πολέμου και της προσφυγιάς δεν είναι ο δικός μας δρόμος, δεν είναι μονόδρομος για την εργατική τράξη. Ο δρόμος για εμάς είναι ο δρόμος της ικανοποίησης των αναγκών μας, είναι ο δρόμος της αναμέτρησης με τα μονοπόλια και την καπιταλιστική βαρβαρότητα
είναι ο δρόμος της απαλλαγής από την εκμετάλλευση. Αυτές οι δύο γραμμές πάντα αναμετριόνταν στο εργατικό κίνημα. Η γραμμή του συμβιβασμού και η γραμμή η ταξική, η γραμμή της αναμέτρησης. Το ίδιο ισχύει ακόμα και σήμερα. Θα λέγαμε ακόμα πιο οξυμένα, αφού η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να συνεχίσει αμύωτη την αντιλαϊκή της πολιτική, αφαιρώντας συνεχώς από τους εργαζόμενους και τροφοδοτώντας με νέα κέρδη τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό εργοδοσία και κυβέρνηση επιδιώκουν να διατηρούν ισχυρούς τους μηχανισμούς τους στη ΓΕΣΕ και στην ΑΔΔΗ. Έτσι ετοιμάζουν οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕ ένα νέο συνέδριο παροδία στο τουριστικό θέατρο της Καλαμάτας. Την ίδια στιγμή που σε δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία οργιάζουν οι μηχανισμοί, οι εκβιασμοί, οι νοθείες. Διαμορφώνουν πλαστούς συσχετισμούς για να διατηρήσουν τα προνόμια και τις καρέκλες τους μια σειρά εργατοπατέρες της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο περιβόητος Βασιλόπουλος, ώστε να βάζουν βαριά πλατιά την υπογραφή τους σε όλα τα εργατικά τερατουργήματα που σκαρφίζονται κυβέρνηση και μεγαλοεργοδότες. Δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα αφήσουμε τους ίδιους τους εργοδότες, όπως ο Καραγεωργόπουλος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ΓΕΣΕΕ, να μας κάθονται στο σβέρκο. Δεν έχουν δουλειά οι εργοδότες στα συνδικάτα. Πρέπει να φτάσουμε πλατιά μέσα στην εργατική τάξη, να αποκαλύψουμε όλη αυτή τη βρωμιά και τη δυσοδεία που αναπτύσσει το σώμα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Να αναδείξουμε μέσα στους εργαζόμενους ότι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτούς τους γραφειοκράτες συνδικαλιστές που είναι μακριά και έξω από τα προβλήματα των εργαζομένων. Να δουλέψουμε σταθερά για τη μαζικοποίηση των συνδικάτων, για τη συμμετοχή των εργαζομένων, για συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες. Να δουλέψουμε για την αποφασιστική αλλαγή των συσχετισμών υπέρ των ταξικών δυνάμεων, ώστε χιλιάδες νέοι εργάτες να ακουμπήσουν στα συνδικάτα, πολλά νέα συνδικάτα να συσπηρωθούν στο ΠΑΜΕ. Με αυτές τις σκέψεις ευχόμαστε και πάλι επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Είμαστε πεπισμένοι ότι το σύνθημα «Χωρίς εσένα χρανάζει δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» θα το φωνάζουν δεκάδες χιλιάδες νέοι εργάτες στα επόμενα χρόνια. Εργατή χωρίς αφεντικά.